Για πείτε μου, σας παρακαλώ, καταρχήν η χθεσινή σύνοδος επιβεβαίωσε αυτό που λέγατε πριν 10 μέρες. Δεν υπάρχει ενιαία στάση. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, έχει χωριστεί σε τρία μπλοκ, θα έλεγα σχηματικά πια, η Ευρώπη. Κοιτάξτε, το ζήτημα του είναι ότι βλέπω να επαναλαμβάνεται κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν. Αυτά τα περίφημα ταμεία αρρωγής που συζητιούνται κατά διαστήματα να δοθούν στις χώρες προέλευσης όλων αυτών των ανθρώπων. Και βέβαια θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι αυτά τα ταμεία έχουν επαναληφθεί και στην υπόθεση του Κωσόβου και στην υπόθεση του Αφγανιστάν. Πάλι όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρότεινε αυτά τα ταμεία, πάλι με πολύ μειωμένα κονδύλια, πράγμα που έδειχνε ότι δεν είχε άποψη, πραγματική και ουσιαστική γνώση των χωρών προέλευσης όλων αυτών των ανθρώπων, και στο το αποτέλεσμα αυτά πέτυχαν. Βλέπω λοιπόν ξανά να επαναλαμβάνεται αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι για άλλη μια φορά θα αποτύχει όσον αφορά τα ταμεία, αυτά τα περίφημα. Αυτή η υπόθεση των... αυτό είναι το πρώτο θέμα που ήθελα να σας πω. Το δεύτερο είναι ότι αυτού του είδους η στήριξη που προτείνεται και στην Τουρκία, αλλά και στις αφρικανικές χώρες, που είναι οι χώρες προέλευσης όλων αυτών των ανθρώπων, πέρασμα προς την Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και πολλά ερωτηματικά. Πού τελικά φτάνουν αυτά τα χρήματα τα οποία με τόση μεγάλη διάθεση η Ένωση προτείνει να δώσει? Παρακολουθούμε πολλά χρόνια τώρα το κομμάτι της Αφρικής τουλάχιστον, ότι εκεί φτάνουν σε κάποια μαύρη τρύπα, με λίγα λόγια, και που τελικά δεν φτάνουν το κάθε άλλο παρά είναι αποδέκτες τα μεταναστευτικά ρεύματα ή οι πρόσφυγες που προέρχονται από εκεί. Σε άλλες τσέπες καταλήγουν, με λίγα λόγια. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό είναι ένα αποτυχημένο σχήμα, το οποίο επαναλαμβάνεται διαρκώς. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η Τουρκία, όπως είπατε. Η Τουρκία έχει πολιτική. Πιέζει, διαπραγματεύεται, παζαρεύει, δίνει και παίρνει. Έχει όμως συνέχεια, έχει και συνέπεια. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και επίσης να θυμίσουμε, μια και αναφερθήκαμε στην Τουρκία, ότι η συμφωνία επανεισδοχής, την οποία πάλι πιέζει η Ευρώπη προς την Τουρκία, είναι κάτι το οποίο από το 1993 ξεκίνησε και δεν το έχει διατηρήσει ποτέ. Σωστό αυτό που λέτε. Και καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Έτσι είναι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό που βλέπω, είναι και αδιαφορία και ασάφεια, και πρωτεύουν τα συμφέροντα του έθνους κράτους των κρατών μελών και όχι μια ενιαία στρατηγική. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ έχουμε τα πρωταρχικά του συμφέροντα και όχι η ένωση των κρατών. Εκ των πραγμάτων μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία έχει πολλά πολύ σημαντικά προβλήματα πια. Δεν μου λέτε όμως, κυρία Μπόση, όταν γνωρίζουμε, και φαντάζομαι εσείς το γνωρίζετε καλύτερα και από εμάς, ότι πολλές φορές από την πλευρά της Τουρκίας, για τους δικούς της λόγους, στα πλαίσια του πώς η ίδια, σωστά το είπατε, διαχρονικά και με σταθερότητα αντιμετωπίζει και αυτό το ζήτημα, έχουμε και έλεγχο των ροών. Χθες στη συζήτηση στη Μάλτα δεν διαφάνει κάτι τέτοιο. Περίπου είναι, να το πω έτσι λαϊκά, η κακοριγμένη Τουρκία που, για παράδειγμα, οι χοντροκέφαλοι Έλληνες δεν μπορούν να αντιληφθούν τι σηκώνει η Τουρκία. Η οποία σηκώνει, ναι, αλλά καθοδηγεί τις ροές της ανάλογα με το πώς τη βολεύει. Εντάξει, εδώ θέλω να σας θυμίσω και μερικά άλλα πράγματα που έχουμε στο παρελθόν συζητήσει πάρα πολύ έντονα, έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, αλλά αν το θέλετε σκεπάστηκαν με τα χρόνια, που είναι τα προσωπικά συμφέροντα που έχουν ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρώπης με την Τουρκία. Θα σας θυμίσω για παράδειγμα ένα παράδειγμα που είναι στο παρελθόν βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι έχει εξαλειφθεί. Είναι τα ωφέλη, τα προσωπικά ωφέλη που έχουν κυρίαρχα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Κύπρο, τα οποία παρέχει η Τουρκία προς αυτούς. Ακόμα και κατοικίες, περίπου. Η φιλέτα της Βορείου Κύπρου, τα οποία έχει παραχωρήσει η Τουρκία σε Βρετανούς, Γερμανούς και άλλους εταίρους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων, όπως βλέπετε, κατά διαστήματα αλλάζουν και απόψεις όσον αφορά το πόσο πρέπει να πιεστεί ή όχι η Τουρκία. Άρα εδώ πέρα είναι πολύ πιο μπλεγμένα τα πράγματα, με λίγα λόγια, παρά απλά. Και αυτή η επιφύλαξη που βλέπετε σε αυτή τη φράση όλων αυτών, και πως βλέπουν την Τουρκία ως συνομιλητή, πρωταρχικό συνομιλητή. Εκ των πραγμάτων οι συνομιλητές, μια και εκεί έρχονται τα ρεύματα. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς μπαίνουν τα όρια, είναι μια άλλη υπόθεση. Εσάς σας καλύπτει η απάλυνση από πλευράς Γιούνκερ κατά τις διαρροές, γιατί επισήμως δεν ακούσαμε κάτι, ότι δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω την έκφραση κοινές περιπολίες Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά η Frontex πρέπει να παίξει τον κυρίαρχο συντονιστικό ρόλο στο Αιγαίο.
αυτή η ασάφεια είναι κάτι το οποίο με πραγματικά ακόμα δεν τον, μια και δεν έχουμε επίσημες θέσεις, θεωρώ, όχι δεν είμαι σίγουρη, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει πιέσει έτσι ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση της Ευρώπης όσον αφορά αυτού του τύπου τις κοινές περιπολίες ή άλλες εκφράσεις όπως άκουσα συντονισμένες ενέργειες. Mm. Από εκεί και πέρα θα περιμένω τις ξεκάθαρες απόψεις των Ευρωπαίων εταίρων για να δούμε κατά πόσο αυτού το ζήτημα του Αιγαίου θα μπει σε ένα ξεκάθαρο, πλέον ξεκάθαρο, σκεπτικό, παρά όλες αυτές τις ασάφειες τις οποίες τελικά κοντεύουμε να γίνουν μόντες οπεράντι, τρόπος άποψης όλων των Ευρωπαίων, που δείχνει, όπως είπα, και την αδιαφορία και την ασάφεια, αλλά και τα συμφέροντά τους. Επειδή το ξέρετε καλύτερα από μένα, ως ειδικός και σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, στην εξωτερική πολιτική όμως, ιδίως αν είσαι από την πλευρά που σου βάζουν διαρκώς στο τραπέζι ζητήματα, και σιγά σιγά αρχίζεις να μην αντιδράς ή να μπαίνεις εσύ στο παζάρι των ζητημάτων που σου έχουν φέρει, πας πίσω, δεν πας μπροστά. Πραγματικά πας πίσω. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και από τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν αυτά τα προβλήματα με την Τουρκία, έως τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Βεβαίως έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές τις περίφημες και από τη μια πλευρά έχουν μπει και από την άλλη, αλλά έκτοτε δεν έχω δει, τουλάχιστον όσον αφορά την Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα ως μέλος από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα όφιλε να πιέσει έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν πέντε πράγματα. Αντίθετα, βλέπω ότι τα καινούργια μέλη που εισέρχονται, είτε πρόκειται για τις βαλτικές χώρες για παράδειγμα, είτε για τις κεντροευρωπαϊκές, όταν βάζουν ζητήματα γίνονται πολύ πιο εύκολα αποδεκτά. Το γεγονός ότι ζητάει η Ευρωπαϊκή διέρευσε ένα έγγραφο της Κομισιόν. Ας το πούμε το σκονάκι, πώς θα αντιμετωπίσετε τις ελληνικές αιτιάσεις έναντι της Τουρκίας. Διέρευσε χθες από μία αντιπροσωπεία. Μεταξύ των άλλων έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να ξεπαγώσουν μια σειρά ενωσιακών διαδικασιών με την Τουρκία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εμείς να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν εδαφικές διαφορές, αλλά να ζητήσουμε από την ελληνική πλευρά, της Κομισιόν, αν ενοχλούν οι κοινές περιπολίες στο Αιγαίο, τότε η Frontex να αναλάβει να παίζει ένα μεγαλύτερο ρόλο. Όλα αυτά πώς θα αποκωδικοποιείτε εσείς? Το ζήτημα το ότι η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες αποδέχτηκαν την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση και μάλιστα όχι μόνο αποδέχτηκαν αλλά ήταν και πολύ θετική καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι τόσο θετική. Και από εκεί και πέρα είδαμε τους κεντρεύους και τους βόρειους Ευρωπαίους να κρατάνε επιφυλάξεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δείχνει ότι η πολιτική που ασκείται από την Ελλάδα είναι καμιά φορά περισσότερο όχι εθνική πολιτική, είναι περισσότερο κομματική πολιτική με εθνικές χρειές. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί όσον αφορά τουλάχιστον μια ενιαία τελική άποψη για το τι ακριβώς, ποιες θα είναι ακριβώς οι τελικές αποφάσεις. Όμως, η Frontex. Η Frontex στην οποία συμμετέχουμε, η Frontex στην οποία είναι ένα όργανο που έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει τελείως διαφορετικό σκεπτικό όταν λειτουργεί για Ιταλία και Αιγαίο, Λιβύη, προερχόμενος από Λιβύη, και τελείως διαφορετικό σκεπτικό όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας και Τουρκία. Αυτό δείχνει και την άποψη του κράτους μέλους, δηλαδή της Ελλάδας στην παρούσα φάση και πώς αντιμετωπίζει τα όλα αυτά ζητήματα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ενιαία γλώσσα με λίγα λόγια όσον αφορά ακόμα και τους Έλληνες. Κυρία Μπόση, σας ανησυχεί όμως το ενδεχόμενο ή δεν θα πρέπει να ανησυχεί και έναν πρωθυπουργό που πάει στην Κωνσταντινούπολη την άλλη εβδομάδα το ενδεχόμενο με μανδύα, εγώ θα το πω έτσι, με μανδύα ή με καπέλο αν θέλετε, τη Frontex. Τελικώς ανεξάρτητα το πώς θα το διατυπώνουμε και κοινές περιπολίες να έχουμε την Τουρκία και να αρχίζουν να τίθενται ζητήματα σε αυτό που οι άλλοι χαρακτηρίζουν ως διαφορές. Δεν έχουν την ίδια οπτική με εμάς για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Είναι προφανές και είναι σαφές. Χθες ανακοινώθηκε αμερικανική κοινή άσκηση με την Τουρκία σε περιοχές που πολλές φορές εμάς το ΝΑΤΟ μας έχει πει ότι επειδή είναι αμφισβητούμενες, βγάλετε σε έξω από το σχεδιασμό. Τι θέλω να πω, σε μια χώρα που δεν είναι στα καλύτερα της οικονομικά, μήπως εργαλειοποιείται περαιτέρω η πίεση με αφορμή τα οικονομικά για υποχωρήσεις σε ζητήματα χαρακτηρισμένα ως εθνικής σημασίας? Τώρα ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και το οποίο στην παρούσα φάση δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε με συγκεκριμένες απόψεις για το θέμα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πράγματι υπάρχει μια
αλλαγή γενικότερη που συμβαίνει παγκόσμια. Εάν εντασσόμαστε σε αυτή τη γενικότερη αλλαγή, πολλά έχουμε να δούμε στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία είναι σε πάρα πολύ καλές αγαστές σχέσεις, οι οποίες κατά καιρούς έχουν σκαμπανεβάσματα ανάλογα με το πώς συμπεριφέρονται στα σύνορα με Συρία ή στα γενικότερα άλλα σύνορα της Τουρκίας στην περιοχή της Ασίας. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι πολύ υπάκουη σε οτιδήποτε προταθεί, και φαίνεται ότι κατά διαστήματα υποβαθμίζει λίγο τη σημαία των εθνικών της συμφερόντων. Εδώ θα πρέπει να πούμε πάλι για άλλη μια φορά ότι, ότι έχουμε αυτού του τύπου τις διαφωνίες και διαφορές, αλλά μέλει να, να δούμε κατά πόσο και η κάθε κυβέρνηση χειρίζεται αυτά τα θέματα. Στην παρούσα φάση δεν έχω μια πλήρη καθαρή εικόνα πώς θα γίνει ο χειρισμός αυτός. Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να επιστρέψουμε στο προσφυγικό μεταναστευτικό, να επιστρέψουμε υπό ποια έννοια το λέω. Εσείς μας είχατε πει πρώτοι ότι δεν υπάρχουν 2-3 διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες όμως ήδη πραγματώνονται ως πολιτικές, και παρατηρούμε ότι η Ελλάδα ούτε λίγο ούτε πολύ εγκαλείται, αφενός μεν γιατί δεν είναι σωστός υποδοχέας των προσφύγων, και αφετέρου γιατί συντονισμένα τους διεκπεραιώνει να φεύγουν από τα δικά της σύνορα, από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία, της Μακεδονίας και αλλαχού. Και την ίδια ώρα από βορειότερα αρχίζουν και δημιουργούνται τύχοι, πιο σκληρές πολιτικές. Η Γερμανία φαίνεται ότι άλλαξε τελείως πια. Η κυρία Μέρκελ χθες δεν αντιδρούσε καν. Φαινόταν να έχει το εσωτερικό της πλήγμα που μας λέγατε. Εάν βάλω και αυτό που μας έχετε πει εσείς ως προβολή, ότι το πρώτο εξάμηνο 16 θα έχουμε νέο κύμα ροών, ποια είναι η αίσθηση που έχετε επί του πρακτέου πια? Θα σας θυμίσω μια παλιότερη ιστορία. Μια παλιότερη ιστορία, η οποία τη βλέπω να επαναλαμβάνεται με τον χειρότερο βαθμό. Πριν από κάποια χρόνια, πριν την Αραβική Άνοιξη, όταν η Λιβύη πλέον είχε περάσει σταδιακά στο Δυτικό Μπλοκ, ή τουλάχιστον φαινόταν ότι αρχίζει και συνυπάρχει και συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες της διεθνής, είχε βγει δηλαδή από τον περίφημο κατάλογο, τον οποίο την είχαν βάλει στο οικονομικό εμπάργκο οι ΗΠΑ και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καντάφη είχε πει ότι έχει την ικανότητα να ελέγξει αυτές τις ροές προς πλευράς Ευρώπης, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πλέον περισσότερο ασφαλής από αυτές τις άναρχες ροές. Δεν πέρασε λίγο χρονικό διάστημα, δεν πέρασε λίγο, και είδαμε ότι ο Καντάφη όχι μόνο δολοφονήθηκε, αλλά τελείωσε και η υπόθεση της Λιβύης να ελέγχει αυτές τις ροές. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει, το θύμισα αυτό για να σου πω ότι δεν υπάρχει μια ενιαία άποψη όσον αφορά αυτές τις θέσεις υποδοχής στην Ευρώπη, σε αυτού του τύπου την Ευρώπη που έχουμε αυτή τη στιγμή, η οποία δεν έχει μια φωνή. Έχει τελείως διαφορετικές φωνές ανάλογα με τα συμφέροντα του καθένα. Το κάθε κράτος δηλαδή έχει τελείως διαφορετικά συμφέροντα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι σύνομη. Δηλαδή όταν της δίνεται μια εντολή, είτε από ένα αλφα όργανο, είτε από όποιους αποφασίσουν, κυρίως αποφασίζουν οι ισχυρές χώρες, η Ελλάδα συμφωνεί. Συμφωνεί και χωρίς να υψώσει τον τόνο της φωνής της, ιδιαίτερα λέγοντας ότι μπαίνουμε σε σκεπτικά, έχουμε μια οικονομική κρίση, βιώνουμε πολύ έντονα προβλήματα και δεν μπορούμε να χειριστούμε όλο αυτό το ζήτημα. Αποδέχεται με λίγα λόγια τις απόψεις όλων αυτών, οι οποίες δεν είναι μία άποψη, είναι πολλές και διαφορετικές. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό με λίγα λόγια. Πείτε μου, δηλαδή κινδυνεύουμε στο τέλος να μείνουμε με 2-3 εκατομμύρια? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, και το ρωτώ με ποια έννοια, γιατί υπάρχουν και συζητήσεις για χώρες όπως η Ελλάδα να ξαναβάλουμε το θέμα της συνθήκης Σέγγεν, του πώς λειτουργεί. Ναι, το θέμα της συνθήκης Σέγγεν ξαναμπήκε στο τραπέζι, ξανάρχισαν οι συζητήσεις αυτές, περισσότερο εκφοβιστικές παρά ουσίας, αλλά από εκεί και πέρα το ότι δεν δέχονται και δεν αποδέχονται όλα αυτά, και το Ταμείο Αρρωγής που ξεκινήσαμε να λέμε, είναι σαν να διατηρείς, θα θέλεις να συντηρήσεις τους ανθρώπους αυτούς εκεί από όπου προήλθανε, όμως είναι σαν να μην βλέπεις ότι τα αίτια που δημιουργούν, δηλαδή όχι το αποτέλεσμα αλλά το αίτιο, τι δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, το δημιουργούν οι πόλεμοι, οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται από χώρες οι οποίες είναι σταθερές, ασφαλείς και ειρηνικές, έρχονται από μεγάλα προβλήματα, χώρες μεγάλων προβλημάτων. Η Ελλάδα γίνεται αποδέκτης και οι υπόλοιποι αρχίζουν και αναρωτιούνται. Αυτή λοιπόν η ασάφεια νομίζω θα συνεχιστεί. Αυτό είναι ένα από αυτά που βλέπω προς το παρόν. Η Γερμανία μπορεί σήμερα να έχει αυτή την άποψη και αύριο να έχει δεύτερη.
Σας θυμίζω επίσης ότι υπάρχει μια συζήτηση που ξεκίνησε λέγοντας ότι θα δέχεται, θα δέχονται αυτά τα κράτη επίλεκτους μετανάστες, μορφωμένους μετανάστες, ειδικής κατηγορίας μετανάστες. Αυτά είναι συμφέροντα, τα οποία θα τα διατηρήσουν. Η Ελλάδα δηλαδή θα δέχεται το σύνολο και αυτοί θα κάνουν επιλογές. Μπορείς βέβαια προς το παρόν τουλάχιστον η Ελλάδα να έχει υψώσει τον τόνο της φωνής. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα στην κυρία Μπόση, γιατί μια ζωή την παρακολουθώ και κάνει μια προσέγγιση πολύ ψύχρεμη, αλλά στο μεγάλο κάδρο θέλω να τη ρωτήσω ποιος θα ήταν ένας σωστός άξονας διεκδικήσεων από ελληνικής πλευράς. Γιατί το πρόβλημα επιτείνεται, καλά το λέει η κυρία Μπόση, λέει εδώ ο ακροατής, και μάλιστα αυτές οι αμφίθυμες δηλώσεις τα αφήνουν όλα ανοιχτά. Κατά τη γνώμη της, υπάρχουν τρεις άξονες που θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτοι? Κοίταξε, καταρχήν η έννοια ότι συντρέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τις συγκεκριμένες ροές που έχουμε μέσω Ελλάδας και μέσω Ιταλίας, αυτό θα πρέπει να μπει ένα όριο, αλλά πρέπει να μπει ένα όριο μέσα στον περιφερειακό μηχανισμό που λειτουργεί η Ελλάδα. Όχι μόνη της όμως, αλλά σε συνδυασμό. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει σηκώσει τον τόνο της φωνής της πολύ πιο ισχυρά από ό,τι τον έχει μέχρι τώρα. Όχι μόνο στο ανθρωπιστικό πεδίο δηλαδή, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά στο εθνικό πεδίο. Κάτι το οποίο δεν το βλέπω, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να αναβαθμίζει τους τόνους της. Εκ των πραγμάτων αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πλέον σημαντικό, να αναβαθμίσει τον τόνο. Και ουσίας όμως, όχι απλές συζητήσεις γύρω από το πόσο μεγάλα δράματα ή πόσοι νεκροί συλλέγουν οι αρχές μας στις σκοτεινές θάλασσες κοντά στα νησιά μας. Αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, βεβαίως είναι το ανθρωπιστικό τεράστιο, το οποίο δεν βλέπω όμως και οι υπόλοιποι να συγκινούνται ισότιμα με τις ελληνικές αρχές. Σήμερα ζητείτε την άποψη ότι μέσα στο 16 μπορεί να έχουμε λύση στη Συρία, όποια λύση, δεν λέμε αν είναι καλή ή κακή λύση, που ενδεχομένως να αλλάξει και τους όρους των όσων διαδραματίζονται τώρα στο Αιγαίο? Και μπαίνω σε ζήτημα τώρα πια ασφάλειας, διεθνούς ασφάλειας. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο στην παρούσα φάση θα με βρείτε πολύ επιφυλακτική. Επιφυλακτική κυρίως γιατί ο κύριος παίκτης, ο οποίος έχει εισέλθει στο χώρο, που είναι η Ρωσία, ήταν ναι μεν περίπου αναμενόμενος, αλλά όχι με την δυναμική που εισήλθε. Εκ των πραγμάτων αυτό ξεκίνησε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα στους δυτικούς μηχανισμούς παροχής ασφάλειας, είτε πρόκειται για το ΝΑΤΟ, είτε πρόκειται για άλλους μηχανισμούς, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη κλπ. Τι βλέπουν την είσοδο της Ρωσίας με πολλά ερωτηματικά. Ερωτηματικά του τύπου τι είδους ωφέλη πιθανόν και μπορεί να έχει. Από την άλλη βέβαια το γεγονός ότι η Ευρώπη και γενικότερα οι δυτικές δυνάμεις δεν κινητοποιούνται με την ίδια δυναμική, σημαίνει ότι το πρόβλημα της Συρίας δεν θα λυθεί σύντομα. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε τουλάχιστον καταγεγραμμένα και σαφή όσον αφορά τι σημαίνει αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολλοί οι διαφορετικοί φορείς που συνυπάρχουν στον τομέα αντιπολίτευσης της Συρίας, το οποίο βέβαια φαίνεται ότι στηρίζουν τάσεις της αντιπολίτευσης ή άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες η Τουρκία, άλλες η Ευρώπη, άλλες η Γαλλία, άλλες η... Δηλαδή υπάρχει μια διάχυτη αρνητική ατμόσφαιρα, στην οποία βέβαια γνωρίζουμε επίσης ότι πολύ μεγάλα τμήματα της αντιπολίτευσης είναι αυτά που συνεργάζονται με το Ισλαμικό κράτος. Κυρία Μπόση, δεν σας κουράσω άλλο. Κλείνοντας, παρακαλώ πολύ, πείτε και στον ακροατή μας, τον Μιχάλη, βλέπω εδώ έχετε ανοίξει. Επειδή όλες οι χώρες, λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, στη Βαλκανική, λίγος πολύ στην οικονομία είναι ένα ναυάγιο. Και επειδή ιστορικά έχουμε μια κουλτούρα να εξάγουμε ή να φουντώνουμε εθνικά ζητήματα με εθνικισμούς για να αποστρέφουν οι λαοί από το πραγματικό πρόβλημα, λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι η οικονομική αποτυχία των κυβερνήσεών τους, σας φοβίζει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μείγμα μαζί με το προσφυγικό? Εδώ πέρα βάλαμε... Ο φίλος Μιχάλης έβαλε ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα της μη επίλυσης μειονοτικών και εθνικών διαφορών που υπήρξαν στα Βαλκάνια, τα οποία είχαν καλυφθεί, αν το θέλετε, με έξυπνους ηγέτες του παρελθόντος. Αυτό έχει αναδειχθεί ως ένα από τα μεγάλα ζητήματα και σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που έχουν, με την ασάφεια των κυβερνήσεών τους, με τις τάσεις του ενδιαφέροντος που έχουν δείξει κατά διαστήματα ή ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές δυνάμεις όσον αφορά τη διατήρηση αυτής της ασάφειας, γιατί δεν επιλέγουν να επιλύσουν αλλά να διατηρήσουν την ασάφεια,
Εκ των πραγμάτων, εγώ θεωρώ ότι τα Βαλκάνια παραμένουν αυτό που λέμε η μπούρουτα αποθήκη. Δηλαδή, το παρούτι μυρίζει άσχημα εκεί πια. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε ζητήματα στα Βαλκάνια με το Κόσοβο, με το θέμα της Βοσνίας που κατά διαστήματα έρχεται, με ένα σωρό άλλα προβλήματα και με το Φύρον βέβαια, το οποίο επίσης δεν έχει επιλύσει πολλά από τα ζητήματά του.